Junior, hello from Thessaloniki, from Greece. Μας ακούει. Junior, hello. Δεν είναι και πολύ καλή. Τώρα το. Junior, can you hear us? Γενικά στην Ουκρανία τα τηλέφωνα δεν είναι καλύτερα δυνατά, σε αντίθεση με τα προϊόντα της προετοιμασίας. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν, πού είναι η Μπούντου. Πάμε λίγο ξανά. Πάμε ξανά. Δεν μας άκουγε. Δεν είχε ακουστεί για τον ΠΑΟ κάποια στιγμή αυτό. Εμείς δεν τον ακούγαμε. Όχι, είχε ακουστεί. Είχε πάει και διαπραγμάτευση από ό,τι γνωρίζω. Η οποία δεν έκλεισε. Ας μας τα πει ο ίδιος, αν καταφέρουμε να μιλήσουμε. Λες να πενθούν οι Βραζιλιάνοι. Θα ρωτήσουμε. Γιατί τους παίρνει και πολύ από κάτω αυτός. Άμα η εθνική δεν κερδίζει, δεν είναι πολύ προβληματισμένη. Θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε τον Βραζιλιάνο. Ήταν και κακή, ήταν και κακή χθες, ε. Δεν ήταν πολύ κακή. Καταρχάς έχει καλό αντίπαλο, ε. Ναι, σωστά. Σωστά. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι οι Ελβετοί. Ακόμα και οι Ισλανδοί με τους Αργεντινούς, όχι μόνο δεν φοβήθηκαν, αλλά ήθελαν και να κερδίσουν. Είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι πάμε να το πάρουμε. Ειδικά οι Ελβετοί, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα οι Ελβετοί, εντάξει, είναι μια μεικτή Ευρώπης. Αλβανών, Τούρκων, Πολωνών και ό,τι άλλο γύρω-γύρω υπάρχει. Με παίχτες που παίζουν είναι εκτός Ελβετίας βεβαίως. Όπως έχουμε πει, μόνο ο Λάγκ που μπήκε ως αλλαγή της Βασιλείας αγωνίζεται στο ελβετικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, δυσκολευόμαστε με το σήμα του Μωράς. Γενικά δυσκολευόμαστε για να τον βρούμε εδώ και καιρό. Θα επιχειρήσουμε. Λέγαμε για την προετοιμασία όμως. Νίκο, ένα το Μουντιάλ του σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Να πω την αλήθεια, παιδιά. Δεν σε απασχολεί. Όχι, όχι. Με απασχολεί. Έχω φάει εργατό ώρα. Είναι η αλήθεια στο ξεκίνημά του. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί έτσι. Το περίμενα λιγότερο. Πώς το λένε, να έχει λιγότερο καλά παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι έχουν γίνει καλά μάτς μέχρι τώρα. Τα περισσότερα δηλαδή έχουν το ενδιαφέρον τους. Και έχουμε δει και μια ματσάρα. Που τέτοια μάτσα, άντε να δεις σε τέσσερις διοργανώσεις, να δεις 2-3. Ναι. Έχουμε δει ένα ήδη. Δεν έχουμε δει. Την δεν σας πει. Το θέλατε ένα. Κοντά στο Ρονάλντο. Ναι. Ω, εντάξει, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Κοντά στο Σάντος θέλες. Εντάξει. Ναι, okay. Λογικά δεν θα έχει κοιμηθεί. Έφαγε 3 γκολ σε 90 λεπτό. Λογικά θα έχει αϊπνίες. 3 γκολ, 3 μέρες άϊπνος. Μήπως λίγο η άμυνά του είναι λίγο γερασμένη, λίγο αυτοί οι δύο που έχει πίσω. Δεν πέτει, αντίπαλο, δεν λίγο περάσαν τα χρόνια. Πρέπει 35 και οι δύο. Και στο προηγούμενο γύρο το γύρισε κάποια στιγμή. Το έψαξε, το βρήκε, το βρήκε τη χημεία. Εντάξει, δεν έχει όμως και σχετικά νορμάλ όμιλο. Δηλαδή το δύσκολο παιχνίδι το έπαιξε. Ναι. Γι' αυτό πανηγύριζαν στο τέλος. Ναι, οκ. Okay. Γιατί δεν χάσανε το πρώτο παιχνίδι. Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που θα κερδίσουν το δεύτερο, θα έχει τσεκαρισμένο το ποιον θα βρει απέναντί του και θα φέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε και πάλι. Για καλησπέρα σε τον Ζούνερ Μωράς. Μπα. Τίποτα. Δύσκολα. Εγώ θυμάμαι όταν παλεύαμε. Θυμάμαι έναν συνάδελφο που δεν καταφέρει να κάνει ποτέ μετάδοση γιατί είχε ουκρανικό τηλέφωνο. Στην Τρίτη γεγόμαστε. Αν δεν καταφέρουμε. Και στην Τρίτη θα τον αφήσουμε. Όχι, μπορεί να τον χογραφήσουμε. Πιο εύκολο. Είναι ντεφορμή οι Βραζιλιάνοι, δεν είναι. Φαίνεται αυτό. Έχουν ένα θέμα. Πρέπει να πάμε στον Κόντε, που είναι το πρόσωπο της ημέρας. Για πάμε Τρίτη και τελευταία. Junior. Hi. Okay. Now we are good. Can you hear us well? Sorry? Can you hear us well? I can hear you very well now. Yeah, okay. Yeah. Okay. Να το καλησπερίσουμε. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, επειδή είναι και η πρόσφατη εικόνα της Βραζιλίας, είναι προβληματισμένη από την εθνική της ομάδα. Junior, we have talked here about your national team from Brazil. For the first result that it was not so good for you. Yes, yes. I think the first game is too much pressure. The Brazil not play good, but also Germany and the other clubs don't have a good result in the first game. Mm-hmm. Ναι, μας λέει ότι ίσως να υπήρχε πίεση στο πρώτο παιχνίδι και αυτό να μην πήγε καλά για την Ελβετία, αλλά χρησιμοποιήσει και το παράδειγμα της Γερμανίας που έχασε από το Μεξικό. Μήπως είναι δύσκολο για την Βραζιλία να αντιμετωπίσει και το προηγούμενο Μουντιάλ και αυτό που είχε πάθει στον ημιτελικό, μήπως αυτό ακόμα προκαλεί μεγαλύτερη πίεση. Junior,
The previous semi-final against against Germany in Brazil. Is it something that takes a good pressure, more pressure to this national team? Yes, yes. I think nobody expected this result, you know, against Germany. But I think it was like an accident, you know, for a long time. Never have this thinking before in the history of Brazil. But football is amazing because this, you never know what can happen. So I think so. I think Brazil have a lot of pressure now to play in the World Cup. Μας λέει ότι σίγουρα είναι κάτι που δεν έχει ξεχαστεί. Το χαρακτήρισε σαν ατύχημα εκείνο το αποτέλεσμα. Το 1-7 ήτανε. 1-7. Και είναι κάτι που σίγουρα και το έχουν στο μυαλό τους και είναι κάτι που τους φέρνει περισσότερη πίεση. Τον καλέσαμε όμως για να μιλήσουμε για έναν συμπαίκτη του, έναν ποδοσφαιριστή βέβαια που δεν θα ξαναπαίξει μαζί του στην Δυναμό Κιέβου, για τον Χατσερίδη. Ποια είναι η εικόνα, η δική του εικόνα για τον Χατσερίδη ως συμπαίκτη, τα κύρια χαρακτηριστικά και τα προτερήματά του, αν θέλει να μας πει. Junior, we have called you about Χατσερίδη, you know. Can you tell us some things about him, about his abilities, his all these things that he can do in the field? Mm-hmm. Yes, Hatsuyuki is amazing defender. I think it's a big loss for Dinamo because this kind of players you must to keep for other career in the club, but. Pauk must be very happy to have Hachelid because he's the most difficult defender when I played against him. So it's very hard to play against him, and he's very tough, very good. So Pauk must be very happy to have him now. Μας λέει ότι είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, είναι μια απώλεια για την Δυναμό Κιέβο, όπως είπε. Είναι ένας από αυτούς τους παίχτες που ομάδες σαν Δυναμό Κιέβου μπορούν να τους κρατάνε για πάντα. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι που τον έχουν. Όπως είπε, ήταν και ένας αμυντικός που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να τον αντιμετωπίσω κι εγώ. Προφανώς εννοούσε τις προπονήσεις και όλα αυτά για τον Χατσερίδη. Αυτό που όλοι βλέπουμε και είναι πολύ ιδιαίτερο είναι το ύψος του. Είναι ένας από τους υψηλότερους παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη ίσως. Τι σημαίνει αυτό, πώς τον βοηθάει, τι προτέρημα του δίνει επίσης. Junior, we have seen that Hatseridis is a very tall player, is about 2 meters tall. Which is this an advantage for him, and this thing help him in the field? Yes. I think he's very very tall, and sure. Is help him his style in the field. I think this helped him a lot. He's also the guy who has a big personality. He's not afraid to play big games. The thing that I like. Okay, μας λέει ότι σίγουρα τον βοηθάει με τον τρόπο που αγωνίζεται, το ύψος του, και τονίζει ότι είναι ένας παίκτης με μεγάλη προσωπικότητα. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει στην Δυναμό σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί. Έχουν μιλήσει τελευταίες ημέρες ή το προηγούμενο διάστημα, αν του έχει πει κάτι. Junior, did you speak with Hatseridi in the last days after his transfer to PAOK? It was funny because yesterday we took the semi airplane Paris to Kiev. So okay. It was talk for a long time. Μας είπε ότι τον πέτυχε στο ίδιο αεροπλάνο, γυρνώντας από το Παρίσι. Είχαν καιρό να μιλήσω, αλλά είχαν την ευκαιρία έτσι λίγο να τα πούνε χθες με τον Χατσερίδη. Θεωρεί ότι έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στην Δυναμό Κιέβου. Φεύγει από εκεί για πρώτη φορά. Εκτιμά, όπως το ξέρω, σαν άνθρωπο, ότι θα προσαρμοστεί εύκολα. Junior, ο Χατσερίδη played a long time in Δυναμό, about 12 years, if I'm not... If I'm sure, and now he goes to another country, to another championship, to another team. Do you think that he's gonna be able to adjust in these things in another country, another club? Yeah, that's the case of if he's gonna have successful or not.
because you're going to be the big challenge for him. Mm-hmm. The adaptation, the new friends, new language, new country, everything's new. So I don't know how he's going to react, but I hope he can adapt well there and play. I can tell he's very focused mm-hmm. now because he's training a lot, his feet. So he's ready to play, to work with Falk. But let's see how he's going to react now in the other situation, the other mm-hmm. count. Mm-hmm. Μας λέει ότι είναι ένας παίκτης που γενικά δουλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση, είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που έχει να κάνει. Σίγουρα θα είναι ένα θέμα αυτό, ειδικά στην αρχή, το πώς θα προσαρμοστεί, το πώς θα... Είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα είναι από εδώ και πέρα, γιατί σίγουρα είναι κάτι καινούριο για αυτόν. Είναι αλήθεια ότι και ο ίδιος αλλάζει η ομάδα, έχει υπογράψει, συμφώνησε με τη Σαχτάρ. Junior, are you agreed with Σαχτάρ? Yes, today was my presentation. Αυτό είναι. Okay. It's a new chapter for you. Yeah, for me it will be a very, very big challenge because I'm moving from Dynamo to Shakhtar. So, Fovero. In the same country, the Ukrainian people, they are fanatic in the football, but I must think about my career. Mm-hmm. I not agreed with Dynamo to renew the contract, so I have very good proposition from Shakhtar. My family is adapted here, my son is in the school, so everything was good for me to stay here in Ukraine. So I'm happy with this new challenge in my life. Mm-hmm. Okay. Σήμερα έγινε η παρουσίασή του, έτσι. Λοιπόν, από τη Σαχτάρ είπε ότι δεν είχα συμβόλαιο με την Δυναμό, είχε ολοκληρωθεί. Μπορεί, όπως είπε, στην Ουκρανία να μην είναι τόσο φανατική με το ποδόσφαιρο, αλλά έπρεπε να σκεφτώ την οικογένειά μου και τα παιδιά μου που πηγαίνουν εδώ σχολείο και όλα αυτά. Είχε μια πολύ καλή πρόταση από την Σαχτάρ και είναι πολύ χαρούμενος που συνεχίζει. Ωραία, τώρα που είναι ξεκάθαρο, μπορεί να μας πει πότε και αν μίλησε με τον ΠΑΟΚ. Okay, Junior, now you are in Shakhtar, you are in a new team. I think that it's more easy to you to tell us if you spoke with Pauk in some time. Yes. My agent, my manager was talk I think two times. It was not only his transfer window, but the previous also he was talking with Pauk. Mhm. Και τι έγινε? And the result, no agreement. Yes, no, I was good, how can I say, it was good proposal, option, good option to go, uh-huh. But I was talking with my family, with the people, so my family is adapted here already in Ukraine, we won't stay here, so... And they also Shakhtar going to play Champions League directly, so I like the proposition of Shakhtar and I chose to be here. Θα έρθει ο Κατσερίδης, θα του πει πόσο καλά είναι εδώ και θα τον πεις. PAOK is the club with for a long time. I followed them. I saw how they play. I know the coach there. I know some players, so I'm very sympathetic with the club. Mm-hmm. Now that Hatseridi is here, maybe he convinced you in the future to come in Thessaloniki and in Balk. Yes, good idea. Να τον ευχαριστούμε, τον θυμώ ότι καλύτερο σε Σαχτάρ. Junior, thank you very much and all the best in your new chapter of your career. Thank you so much. Thank you. Have to talk with you. Thank okay, you. Bye. Λοιπόν, μας είπε ότι δύο φορές έγινε κουβέντα με τον ατζέντη του. Από ό,τι κατάλαβε, μία ήταν το χειμώνα, ναι, και αν έγινε τώρα. Και μία τώρα. Τώρα δεν είπε ακριβώς το χρονικό διάστημα, αλλά προφανώς είναι αυτή η μεταγραφική περίοδο. Και φυσικά, όπως οι περισσότεροι παίκτες, όταν δεν έρχονται στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και ο ίδιος και η οικογένειά του
δεν ήθελε να φύγει από την Ουκρανία. Και υπάρχει και το κομμάτι. Και θα σας πω και μια λεπτομέρεια που γνωρίζω καλά. Ζήτησε και 2,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. 2,5? 2,5 να πήρε από την Σαχτάρ, λίγο δύσκολα. 2 θα πήρε. Α, ωραία. Και όπως είπε λοιπόν, ότι είναι και το. Είναι η Σαχτάρ, είναι η οικογένειά του που ήθελε να μείνει στην Ουκρανία. Είναι και η πρόκληση του Champions League. Οπότε συνεχίζει εκεί. Είπε ότι ξέρει αρκετά για τον ΠΑΟΚ, ξέρει και τους παίχτες του. Αλλά δεν κατέστη δυνατό. Ήταν μια καλή επιλογή, όπως είπα, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει υπόθεση. Λοιπόν, μας είπε για τον Χατσερίδη ότι είναι από τους καλύτερους αμυντικούς τους οποίους έχει αντιμετωπίσει. Εντάξει, και σε επίπεδο προπόνησης. Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι αντίπαλος. Αυτός είναι πιο περιφερειακός. Αυτός είναι, φίλε, ταχυόλα. Δηλαδή ήταν αυτό ακριβώς που θέλαμε. Καλός το ένας με έναν, έξυπνος χωρίς την μπάλα, πολύ καλά τελειώματα, καλός ψηλά, καλός χαμηλά. Κοντός είναι, δεν ψηλός. 1,80 πρέπει να είναι, κάπου εκεί 81. Στην Ουκρανία 117 συμμετοχές, 57 γκολ. Ναι. Και assist έχει. Είναι συνδυαστικό ποδόσφαιρο αρκετά καλό. Με την ΑΕΚ ήταν ο μόνος που βλεπόταν στο δεύτερο παιχνίδι. Όλοι οι άλλοι δεν βλεπόντουσαν. Τον έχω δει και άλλες φορές. Ο ΠΑΟΚ τον παρακολουθεί εδώ και 3 χρόνια. Στο σκάουτινγκ είναι ψηλά στη λίστα εδώ και 3 χρόνια. Αλλά όταν σε θέλει Σαχτάρ που είναι πλέον top ομάδα. Τεράστιο μέγεθος. Είναι top ομάδα, top ομάδα. Δηλαδή. Ναι. Τη Ρώμα πλάκα την έκανε, από κολοφαρδία πέρασε η Ρώμα στο 8. Στην 12η της Ευρώπης είναι η Σαχτάρ. Ναι. Δεν είναι εύκολο να χτυπήσεις εκεί. Από τη στιγμή που είχε πρόταση από τη Σαχτάρ, ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο μόνος τρόπος να τον έπαιρνε θα ήταν να δώσει 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ συμβόλαιο δεν μπορεί να δώσει, ούτε θα δώσει ποτέ, πιστεύω. Δεν θέλει. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι για 2,5 εκατομμύρια. Καλός παίκτης είναι, δεν είναι για 2,5 εκατομμύρια. Με 2,5 εκατομμύρια πήγε πάλι το Χουλκ εκεί στην. Κόλλησε. Ναι, κόλλησε από το Χουλκ. Παιδιά, αυτός μας μίλησε από ό,τι καταλαβαίνω, αφού υπέγραψε. Δηλαδή, κάπως έχει φτιάξει μια φωτογραφία μόλις παρουσιάζεται. Είναι Monday, 18 είναι σήμερα. Το επίσημο στο site της Σαχτάρ τον έχει φωτογραφία, είναι υπογραφή. Δύο χρόνια. Ναι. Δύο χρόνια. Και αυτός 87, έτσι είναι εκεί, είναι σε αυτή την ισομοταξία. Ναι, 87 ήταν 88 ήταν. Ναι. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Αυτά με τον. Μωράες που μόλις υπέγραψε Σαχτάρ δέχθηκε να μας μιλήσει για τον φίλο του, τον Χατσερίδη, και να μας πει βεβαίως για τις δύο φορές που ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να τον αποκτήσει, αλλά μας εξήγησε και διακριτικά γιατί δεν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ.